Ολυμπιακός ήταν Στεργάκος, είναι ο Βίδας. Βλέπω και τον Φράγκη Σκατό, το νούμερο 9 να ξεντύνεται. Θα είναι και αυτό στην πεντάδα, όπως και ο Ανδρίτσος βέβαια. Και θα είναι και ο Ιωάννου. Από πλευράς Παναθηναϊκού έχουμε σίγουρη πεντάδα τον Φράγκη Σκάτο, τον Ιωάννου, τον Βίδα, τον Σεργάκο και τον Ανδρίτσο. Και για τον Άρη είναι ο Γκάλης ο Γιαννάκης, είναι ο Ρωμανίδης, πρέπει να είναι ο Φιλίππου. Να δούμε ποιος θα είναι ο πέμπτος παίκτης. Είναι ο Σταμάτης. Έτσι λοιπόν έχουμε Γιαννάκη, Γκάλη, Ρωμανίδη, Φιλίππου, Σταμάτη για τον Άρη. Ανδρίτσο, Στεργάκο, Βίδα, Φραγκισκάτο και Ιωάννου για τον Παναθηναϊκό. Οι διαιτητές, να τους επαναλάβουμε, είναι πρώτος διαιτητής ο κύριος Μάνος, δεύτερος διαιτητής ο κύριος Σημεωνίδης. Και όλα έτοιμα πλέον εδώ στη Λεωφόρο. Να ξεκινήσει τώρα τον αγώνα με την μπάλα στο Γιαννάκη. Προσπάθεια για τρεις πόντους, rebound από τον Ιωάννου. Βίδας, προσπάθεια για τρίποντο, rebound από τον Σεργάτο. Ανδρίτσος, Ιωάννου. Βίδας, Στεργάκος, πολύ ωραίο. Φάουλ όμως κρυώνει την προσπάθεια του Στεργάκου. Ήταν πολύ ωραίο το κόψιμο του Φιλίππου. Ο Στεργάκος όμως έχει κάνει προηγουμένως επιθετικό φάουλ. Το 0-0 παραμένει και ο Γιαννάκης τώρα για τον Άρη. Σταμάτης, Φιλίππου, η προσποίηση, το σουτ και το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Άρη από τον Νίκο Φιλίππου. Φραγκισκάτος, Ανδρίτσος, Φραγκισκάτος και πάλι. Το φάλο από τον Βίδα ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. Γκάλης, Ρωμανίδης, rebound από τον Σεργάκο. Βίδας τώρα, Φραγκισκάτος, Βίδας, Ιωάννου, μπροστά του είναι ο Γκάλης. Προσπάθεια από τον Βίδα. Έχουμε προηγούμενο σφύριγμα φάουλ του Ρωμανίδη. Η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Φραγκισκάτος, Βίδας, μπροστά τον Γιαννάκης. Ανδρίτσος προσπαθεί να φύγει. Rebound από τον Νίκο τον Φιλίππου, από τον Γιαννάκη στον Γκάλη. Σταμάτης μπαίνει πολύ ωραία μέσα, κόβεται. Εξακολουθεί ο Σταμάτης να έχει την μπάλα και η μπάλα είναι για τον Άρη. Κάποιες διαβουλεύσεις του κυρίου Μάνου με το Σταμάτη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Φιλίππου που δίνει στο Γιαννάκη. Φιλίππου, η προσποίηση πάνω στον Ανδρίτσο. Έχουμε σφύριγμα του κυρίου Μάνου, 3 δευτερόλεπτα, ο Ρωμανίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ιωάννου που δίνει στο Φραγκισκάτο. Ιωάννου, Φραγκισκάτος, Βίδας, Ιωάννου, Ανδρίτσος. Και έχουμε το φάουλ του Σταμάτη πάνω στο Φραγκισκάτο στην προσπάθεια του τελευταίου να πάρει την μπάλα. Η μπάλα θα δεχθεί πλάγια. Έχουμε τώρα κάποια διακοπή για να σκουπιστεί το γήπεδο. Πράγματι. Να σκουπιστεί λοιπόν το γήπεδο στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά καθώς έχουμε περάσει 2,5 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού. Βίδας, Στεργάκος στο σουτ. 4-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Γιαννάκης,
Σταμάτης, Φιλίππου, Ρωμανίδης, του κάνει φάουλο ο Φραγκισκάτος, δικαίωμα για δύο σουτ στον Μιχάλη Ρωμανίδη. Έκανε την προσποίηση ο Ρωμανίδης, σηκώθηκε να κάνει το σουτ, του κάνε φάουλο από πίσω ο Φραγκισκάτος, έτσι λοιπόν ο Μιχάλης Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για δύο σουτ. Τέσσερα-τρία το σκορ. Τέσσερα-τέσσερα τώρα. Και από τον Ανδρίτσο η μπάλα στον Βίδα. Στεργάκος χάνει την μπάλα, κάνει βήματα. Πλάγια για τον Άρη με τον Φιλίππου. Ενώ ο Στεργάκος δέχεται τις διαμαρτυρίες από τον Μιχάλη Κυρίτσι. Για αυτή την ενέργεια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Γιαννάκης, Σταμάτης, Γκάλης. Σταμάτης το σουτ. Rebound από τον Σεργάκο, η μπάλα στον Φραγκισκάτο και τώρα Ιωάννου που δίνει στον Ανδρίτσο. Γιαννάκης με διπλή προσπάθεια κερδίζει την μπάλα. Γκάλης φεύγει από το Βίδα. Πάντα Γκάλης. Πολύ ωραίο καλάθι. 6-4 μπροστά η ομάδα του Άρη και Βίδας τώρα που δίνει στον Ιωάννου. Βίδας. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Φραγκισκάτος Βίδας. Γίνεται φάουλ από τον Γιαννάκη. Το παραδέχεται υποτικά ο ίδιος, έτσι μπάλα ξανά. Για μία ακόμα φορά θα παιχτεί από πλάγια, καθώς το 6-4 υπέρ του Άρη παραμένει. Φραγκισκάτος Ιωάννου, Βίδας. Έκανε το λάθος από τον Φιλίππου στον Γκάλη. Πολύ δυνατή η άμυνα του Άρη μέχρι στιγμής. Rebound από τον Ρωμανίδη και το καλάθι. 8-4 μπροστά η ομάδα του Άρη. Γιαννάκης και Γκάλης από κοντά στους δύο παίκτες που κατεβάζουν την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, στον Βίδα και στον Ιωάννου. Βλέπετε Ιωάννου που έχει τον Γκάλη. Βίδας προσπαθεί να φύγει από τον Γιαννάκη. Από τον Φιλίππου η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Φραγκισκάτος Βίδας, Ιωάννου. Rebound από τον Φιλίππου. Και κατευθείαν η πάσα για τον Γκάλη που έχει μπροστά του τον Βίδα. Βάζει το καλάθι. 14 μπροστά ο Άρης. Και Ιωάννου τώρα για τον Παναθηναϊκό. Βίδας. Στεργάκος. Φραγκισκάτος. Η μπάλα στον Ιωάννου. Βίδας. Προσπάθεια για τρίποντο. Επιτυχημένη. Το πρώτο τρίποντο στο σημερινό παιχνίδι από τον Κυριάκο το Βίδα μειώνει ο Παναθηναϊκός σε 17. Γιαννάκης. Σταμάτης, Ρωμανίδης. Κόβεται πολύ ωραία από τον Ιωάννου και γίνεται φάουλ από τον Γιαννάκη, το δεύτερο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Η μπάλα θα παιχτεί πλάγια, να δούμε πλάγια, ναι. Ζήτησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να δοθεί εσκεμμένο το φάουλ. Δεν νομίζουμε ότι είχαν δίκιο. Ιωάννου. Ανδρίτσος, η προσποίηση πάνω στο Ρωμανίδη. Ριμπάν και πάλι από τον Λιβέρι Ανδρίτσο που βάζει το καλάθι. 19 το σκορ υπέρ του Άρη και Γκάλης τώρα που έχει μπροστά του τον Βίδα. Το backdoor για τον Φιλίππου που κάνει το σκορ 12-9. Βίδας. Στεργάκος. Χάνει την μπάλα από Φραγκισκάτος μέσα από τα χέρια του. Γκάλης φεύγει πολύ ωραία από τον Ιωάννου και 14-9 το σκορ. Ιωάννου. Πάντα ο Άρης με τον Γιαννάκη και τον Γκάλη να μαρκάρουν τους Βίδα και Ιωάννου. Από τον Ανδρίτσο τώρα το σουτ το 14-11. Γκάλης. Γιαννάκης.
Ρωμανίδης. Ριμπάουντ από το Σαργάκου, η μπάλα στο Βίδο τώρα. Ιωάννου. Και πάλι Βίδας. Φράγκης κάτος. Βίδας. Στεργάκος. Πολύ ωραία assist για τον Φραγκισκάτο που καθυστερεί όμως. Κερδίζει φάουλ, λέει ο κύριος Μάνος, από τον Σταμάτη. Η μπάλα θα παίχτει πλάγια. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Σταμάτη, το πέμπτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ομαδικό φάουλ. Από τον Ιωάννου στο Φραγκισκάτο. Ριμπάντα από τον Ρωμανίδη, η μπάλα στο Γιαννάκη. Και πολύ ωραία παλιά για τον Φιλίππου, τον Πάσιμο βέβαια. Και το 16-11 για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ιωάννη. Φραγκισκάτος. Ανδρίτσος, Στεργάκος. Πολύ ωραία στις για τον Ιωάννου που κάνει την προσποίηση, το σουτ, δεν βάζει το καλάθι για να έχουμε φάουλ του Φραγκισκάτου πάνω στην προσπάθειά του να πάρει το rebound. Φάουλ που σφυρίζεται από τον κύριο Σιμεωνίδη. Ήταν το δεύτερο φάουλ του νεαρού παίκτη του Παναθηναϊκού. Το 16-11 παραμένει. Και Γιαννάκης τώρα με την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Ιωάννου, δίνει στο Σταμάτη. Γκάλης. Που πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. 18-11. Από τον Βίδα στο Στεργάκο. Και πάλι Βίδας. Φραγκισκάτος. Είναι 5 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα ο Φραγκισκάτος δεν μπόρεσε να δώσει την μπάλα. Έτσι έχουμε την μπάλα για την ομάδα του Άρη, καθώς το 18-11 παραμένει υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 13 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης, Ρωμανίδης. Ιωάννου, Γκάλης rebound, δεν βάζει το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ από τον Μέμο Ιωάννου, έτσι δικαίωμα για τον Νίκο Γκάλη για δύο σουτ. Έχει δικαίωμα για ακόμα ένα, καθώς το 18-11 παραμένει. 19-11 και μπάλα στο Βίδα. Φεύγει από τον Γιαννάκη. Δίνει πολύ ωραία παλιά για τον Φραγκισκάτο που κερδίζει το ριμπάνο Στεργάκος και βάζει το καλάθι. 19-13 το σκορ. Γκάλης τώρα. Γιαννάκης. 21-13. Γιαννάκης. Ιωάννου, με συγχωρείτε. Κερδίζει το φάουλ από τον Φιλίππου. Δικαίωμα στον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μέμο Ιωάννου, για δύο σουτ ασφαλώς. Και ναι, πράγματι είναι δικαίωμα για δύο σουτ. Ένα φάουλ καθαρό πάνω στην προσπάθεια για σουτ του Μέμου Ιωάννου. 21-15 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Και από το follow του Στεργάκου η διαφορά μειώνεται. Είμαστε τώρα στο Γιαννάκη. Σταμάτης. Φιλίππου κάνει βήματα, λέει ο κύριος Μάνος. Βίδας Ιωάννου. Και πάλι Βίδας, Στεργάκος, Ιωάννου, Ανδρίτσος, η προσποίηση κάνει τελικά το σουτ. 21-18, η διαφορά έχει μειωθεί στους 3 πόντους. Από τον Γκάλη η προσπάθεια, κλείνει η ζώνη του Παναθηναϊκού, rebound εντυπωσιακό από τον Στεργάκο, Ιωάννου, Ανδρίτσος. Πιεζόμενος γυρίζει τον Ιωάννου που κάνει προσπάθεια για τρίποντο. Rebound όμως από τον Ρωμανίδη. Η μπάλα στο Γιαννάκη που έφυγε από τον Ανδρίτσο.
Πλάκια για τον Άρη. Γιαννάκης προσπαθεί για τρίποντο, rebound από το Σεργακό. Βίδας. Ιωάννου. Ιωάννου πάντα μπροστά τον Γκάλης. Και πάλι Ιωάννου. Πολύ ωραίο το φόλο από πλευρά Στεργάκου. 21-20. Εντυπωσιακό πράγματι το φόλο του Ντέιβιτ Στεργάκου. Γκάλης τώρα για τον Άρη που δίνει στο Γιαννάκη. Σταμάτης Γκάλης. 23-20 το σκορ. Και Νίκος Γκάλης φαίνεται ότι βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα για ακόμα ένα παιχνίδι. Από τον Βίδα στο Στεργάκο. Rebound από τον Φιλίππου. Γκάλης. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα στο Ρωμανίδη. Κάνει βήματα όμως, λέει ο κύριος Σιμεωνίδης. Συμφωνεί και ο κύριος Μάνος. Έτσι η μπάλα θα δεχτεί πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ταυτόχρονα έχουμε δύο αλλαγές από ό,τι βλέπω. Μία για κάθε ομάδα. Θα βγει ο Φραγκισκάτος, θα μπει ο Παπαπέτρου για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει ο Κοκολάκης, θα βγει ο Ρωμανίδης για την ομάδα του Άρη. Ανδρίτσος. Παπαπέτρου. Για το Στεργάκο είναι πολύ άσχημη η παλιά του. Γιαννάκης. Σταμάτης. Γιαννάκης. Φιλίππου. Σταμάτης. Προσπαθεί ο Κοκολάκης, κερδίζει το ριμπάνο Στεργάκος από τον Ανδρίτσο στο Βίδα. Παπαπέτρου. 23-22 μειώνει ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα το πρώτο time out του αγώνα που ζητάει ο προπονητής του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Όλα αυτά καθώς το σκορ είναι 23-22 υπέρ του Άρη. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 4 ομαδικά φάουλ η κάθε μία και μέχρι στιγμή στον αγώνα έχουμε μόνο ένα επιτυχημένο τρίποντο από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό από τον Κυριάκο Βίδα. Τελείωσε ο χρόνος του time out και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με το Σταμάτη και το Γιαννάκη. Σταμάτης, Γκάλης. Rebound από το Κοκολάκη. Προσπαθεί να σηκωθεί, γίνεται φάουλ βέβαια εκεί που δεν σφυρίζεται. Το καλάθι όμως με δεύτερη προσπάθεια του Δημήτρη Κοκολάκη, 25-22. Αυξάνει τη διαφορά ο Άρης, η μπάλα στον Βίδα, προσπαθεί για τρίποντο, δεν μπορεί. Σταμάτης Γκάλης. Εντυπωσιακό το καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. 27-22 το σκορ. Και Ιωάννου τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ιωάννου μπροστά τον Γκάλης, Ανδρίτσος, Βίδας, Στεργάκος, Παπαπέτρου, φεύγει από τον Κοκολάκη, κάνει και την προσποίηση, κόβεται από Φιλίππου και Κοκολάκη και τελικά ο κύριος Μάνος έχει χρεώσει φάουλ τον Φιλίππου που διαμαρτύρεται. Το καλάθι μετράει και δικαίωμα στον Παπαπέτρου για ένα σούτ. Το 27-25 και Γιαννάκης τώρα για τον Άρη.
Σταμάτης. Γκάλης. Φιλίππου. Γκάλης. Γιαννάκης, με συγχωρείτε. Δεν μπορεί να πετύχει για μία ακόμα φορά το τρίποντο. Βίδος. Δίνει στον Αντρίτσο. Ριμπάντα το Κοκολάκι. Γιαννάκης τώρα για τον Άρη. Μπαίνει το καλάθι από τον Γκάλη. Εντυπωσιακό καλάθι για μία ακόμα φορά. Για να έχουμε και δικαίωμα στον Νίκο Γκάλη για ένα σουτ, μια και η προσπάθειά του, η προσπάθεια μάλλον του Ανδρίτσου να το κόψει έγινε πάνω στο σουτ. 29-25. Το που παραμένει από τον Στεργάκο στον Ιωάννου. Παπαπέτρου δίνει για τον Ανδρίτσο. Πολύ δυνατή παλιά, κερδίζει όμως ο Στεργάκος και το φάουλ το κερδίζει. Σωστό φάουλ που κάνει ο Κοκολάκης. Η μπάλα θα παιχθεί πλάγια, μια και από ό,τι βλέπω είναι το 7ο ομαδικό φάουλ, που το 8ο, επομένως είναι δικαίωμα για μια σημεία βολή. Αυτή τη στιγμή το ηλεκτρονικό, ο ηλεκτρονικός πίνακα γράφει το 8ο φάουλ. Έτσι έχουμε δικαίωμα για μια σημεία βολή στον Ντέιβιτ Στεργάκο. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 7 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και το σκορ να γίνεται τώρα 29-26 και δικαίωμα στον παίκτη του Παναθηναϊκού για ακόμα ένα σουτ. (Συσχελίδι) 29-27 τώρα. Γιαννάκης. Η μπάλα κόβεται από τον Ιωάννου που δέχεται και πάλι την μπάλα τον κόβει. Ο Γιαννάκης παίζεται, λέει ο κύριος Σιμεωνίδης, προλαβαίνει ο Σταμάτης και η μπάλα στο Κοκολάκι. Γιαννάκης Γκάλης. Και ταυτόχρονα κάποια διακοπή του παιχνιδιού, γιατί από ό,τι βλέπω έχουν πέσει κάτι κλειδιά μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Τα κλειδιά παραδίδονται στον Μιχάλη Κυρίτση για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Αφού πρώτα σκουπιστεί το γήπεδο. Και πάλι λοιπόν στο μπάσκετ με την επιτυχημένη προσπάθεια του Λιβέρη Ανδρίτσου που αυτή τη στιγμή ισοφαρίζει το σκορ 29-29. Κερδίζει ταυτόχρονα φάουλ από το Σταμάτη. Ήταν το τρίτο φάουλ του παίκτη του Άρη και δικαίωμα για ένα σουτ στο Λιβέρι Ανδρίτσο. Όλα αυτά καθώς το 29-29 παραμένει για να έχουμε η μπάλα πλάγια για τον Άρη, μια και κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού, μάλλον ο Σεργάκος, μπήκε πριν η μπάλα φύγει από το χέρι του στο Ανδρίτσου. Μπήκε για να διεκδικήσει το rebound. Φιλίππου. Γιαννάκης. Νέα προσπάθεια για τρίποντο, δεν μπορεί και αυτή τη φορά να το βάλει. Για να έχουμε το τέταρτο φάουλ του Σταμάτη, επιθετικό αυτή τη φορά, στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. Το ένατο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Και ταυτόχρονα να αναγκάζει το Γιάννης Ιωαννίδης, ο προπονητής του Άρη, να πάρει time out. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Λεωφόρο. Και καθώς βέβαια το 29-29 παραμένει. Τελειώνει και αυτό το time out. Με τον Πάπα Πέτρου εδώ που έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. Φιλίππου προλαβαίνει την μπάλα, πάει όμως κατευθείαν πλάγια.
και ο Σκροπολίδας που έχει περάσει στο παιχνίδι στη θέση του Βίδα. Να δίνει στον Ιωάννου. Παπαπέτρου για τον Ανδρίτσο και πάλι Παπαπέτρου. Μπροστά το Κοκολάκης. Ιωάννου. Έχουν αλλάξει και παίχτη που μαρκάρουν οι παίξεις του Άρη. Ενώ ταυτόχρονα ο κ. Μάνος φυρίζει βήματα την προσπάθεια του Παπαπέτρου. Ο Γκάλης έχει πάρει το Σκροβολίθα και ο Γιαννάκης. Όταν επιδίδει βέβαια αυτά ο Παναθηναϊκός, ενώ παρακολουθεί μια προσπάθεια του Φιλίππου που κάνει το σκορ 31-29 για τον Άρη. Και ο Γιαννάκης λοιπόν είναι αντιμέτωπος με τον Μέμο Ιωάννου. Το βλέπετε στους δέχτες σας. Παπαπέτρου, Ανδρίτσος, ωραία assist για τον Στεργάκο. Δεν μετράει το καλάθι λέει ο κύριος Σιμεωνίδης, γιατί προηγουμένως έχει κάνει φάουλ ο Ρωμανίδης. Ο κύριος Σιμεωνίδης δεν μετράει το καλάθι. Έτσι η μπάλα θα είναι μία στην μία βολή για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. 31-30 έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός και 31-31 τώρα. Τις δύο εύστοχες προσωπικές του Ντέιβιντ Στεργάκου. Από τον Γιαννάκη τώρα στο Ρωμανίδη. Και πάλι Γιαννάκης. Κοκολάκης. Φιλίππου. Rebound, δύσκολο μάλλον rebound του Στεργάκου. Ενώ ταυτόχρονα σφυρίζεται από τον κύριο Σιμεωνίδη επιθετικό φάουλ του Ρωμανίδη πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και είναι το τρίτο φάουλ του Μιχάλη Ρωμανίδη. Άρης που έχει κάνει μέχρι στιγμής 12 ομαδικά φάουλ. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ενώ βλέπετε σε επανάληψη το φάουλ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 5 ομαδικά φάουλ. Δικαίωμα για ακόμα μια φορά για μία συν μία βολή στον Στεργάκο που κάνει το 32-31 υπέρ του Παναθηναϊκού. Περνάει λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και 33-31 από το Κοκολάκη στον Γιαννάκη. Πάντα Γιαννάκης, δίνει στο Ρωμανίδη, Φιλίππου, Γιαννάκης. Νέα προσπάθεια για τρίποντο και αυτή τη φορά βρίσκει τον τρόπο να περάσει την μπάλα, να βάλει το καλάθι. 34-33, περνάει μπροστά ο Άρης. Ιωάννου τώρα για τον Παναθηναϊκό. Σκροπολίθας. Προσπαθεί ο Ρωμανίδης, κερδίζει όμως την μπάλα ο Στεργάκος. Ιωάννου. Ανδρίτσος, Στεργάκος, Ιωάννου, Σκροπολίθας, η μπάλα και πάλι στον Ιωάννου. Ανδρίτσος, από τον Στεργάκο, πολύ ωραίο το κόψιμο του Κοκολάκη. Προσπαθεί ο Γκάλης, βγάζει την μπάλα πλάγι ο Σκροπολίθας. Πρώτη 34-33 υπέρ του Άρη παραμένει, ενώ αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Κυρίτσης ζητάει time out, το φέρνει. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο, με συγχωρείτε. Από το Ρωμανίδη στο Γιαννάκη. Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γιαννάκης που φεύγει από τον Ιωάννου. Πολύ ωραία η ασίστ για το Ρωμανίδη που βάζει το καλάθι. 36-33 μπροστά ο Άρης. Ανδρίτσος προλαβαίνει την μπάλα, χτυπάει στα πόδια του Ρωμανίδη και η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ανδρίτσος, Ιωάννου, Ανδρίτσος, Σκροπολίθας,
Ιωάννου Ανδρίτσος προσπαθεί και τον Στεργάκο, ταυτόχρονο σφύριγμα του κυρίου Μάνου. Φάουλ πάνω στο Στεργάκο από τον Δημήτρη Κοκολάκη που κάνει το δεύτερο φάουλ. Έτσι για μία ακόμα φορά το βλέπετε πάλι το φάουλ. Ενώ ο Ντέιβιτ Στεργάκος δικαίωμα για μία συν μία βολή. Δεν έχει δικαίωμα για τη δεύτερη. Το 36-33 υπέρ του Άρη παραμένει. Και τώρα ο Γιαννάκης. Ρωμανίδης Φιλίππου. 38-33. Αυξάνει τη διαφορά ο Άρης. Και η μπάλα στον Ιωάννου. Σκροπολίθας Ανδρίτσος για τον Παπαπέτρου που περνάει πολύ ωραία και κάνει το 38-35. Πέρασε πολύ ωραία το Κοκολάκι και έκανε το 38-35. Μείωσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά καθώς θέλουμε τώρα 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ρωμανίδης 40-35 και μπάλα στον Ιωάννου. Παπαπέτρου, Σκροπολίθας, Ιωάννου, Σκροπολίθας, Ανδρίτσος, Παπαπέτρου, μπροστά το Κοκολάκης και πάλι Ανδρίτσος, Παπαπέτρου, πιεζόμενος στο σουτ, το follow που δεν μπορεί να το κάνει βέβαια επιτυχημένο ο Ανδρίτσος, rebound από τον Γιαννάκη που κατεβάζει και την μπάλα. Από τον Γιαννάκη δεν μπαίνει το τρίποντο και βλέπετε που έχει καθίσει μπάλα. Βέβαια από εκεί δεν κατεβαίνει. Θα πρέπει να μπει μια άλλη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός θα την κατεβάσουν, ναι. Υπάρχει τρόπος να κατέβει. Που από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε και πώς θα κατέβει η μπάλα. Κατεβαίνει. Για να αρχίσει ξανά το παιχνίδι. Με τον Βίδα που έχει περάσει στη θέση του Σκροπολίθα να δίνει στον Ιωάννου. Βίδας, Παπαπέτρου, Ιωάννου, Ανδρίτσος, του κλέβει την μπάλα ο Γιαννάκης, ξανατυκλέβει όμως ο Ανδρίτσος που δίνει στον Παπαπέτρου, ταυτόχρονο φάουλ που σφυρίζεται πάνω στο Κοκολάκι από τον κύριο Μάνο, απόφαση που προξενεί τη δυσφορία του φόρτου Άρη. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 1 λεπτό και 47 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 35-40 το σκορ. Ενώ ταυτόχρονα κάποια διακοπή για να φύγει από τον αγώνα ο Κοκολάκης. Παράσει στη θέση του ο Σταμάτης. 36-40 τώρα. 36 πόνοι για τον Παναθηναϊκό, 40 για τον Άρη. Και 37-40 τώρα. Γιαννάκης. Σταμάτης. Γκάλης. Rebound από τον Βίδα. Ιωάννου. Από τις πολύ λίγες φορές που έχει αποτύχει σε προσπάθεια του Γκάλης, όπως ήταν η προηγούμενη. Ιωάννου τώρα. Προσποιήσεις. Βρίσκει τον τρόπο να δώσει στο Στεργάκο. Βίδας. Από τον Ανδρίτσο το σουτ. Rebound από τον Παπαπέτρου που κάνει την προσποίηση και το σουτ. Νέα προσπάθεια του Ανδρίτσου. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης,
Γιαννάκης. Σταμάτης. Γκάλης. Σταμάτης. Γιαννάκης. Σταμάτης. Η προσποίηση στον Ανδρίτσο. Η ασίστ για τον Ρωμανίδη. 3 δευτερόλεπτα ο Μιχάλης Ρωμανίδης στην ακρίβεια του Παναθηναϊκού. Έχει δώσει ο κύριος Σημεωνίδης, αλλά ο κύριος Μάνος έχει διαφορετική γνώμη. Τελικά υπερισχύει η γνώμη του κυρίου Σημεωνίδη. Διαμαρτύρεται ο Ρωμανίδης. Και ο Ιωαννίδης και υπερισχύει ασφαλώς, γιατί τα 3 δευτερόλεπτα έχουν γίνει πρώτα και μετά έχει γίνει το φάουλ. Ενώ ταυτόχρονα, αν γινόντουσαν, η βαρυτέρα των ποινών θα ήταν αυτή που θα υπερίσχει. Βαρετέρα των ποινών ήταν το φάουλ ασφαλώς. Ιωάννου, Ανδρίτσος, Στεργάκος. Από τον Ιωάννου στο Βίδα. Και πάλι Ιωάννου που φεύγει από τον Γιαννάκη. Rebound από τον Φιλιππού. Γιαννάκης. Γκάλης. Φάουλ του Βίδα πάνω στον Γκάλη. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 24 δευτερόλεπτα. Το σκορ παραμένει στο 37-40. Ενώ ήταν το πρώτο φάουλ του Κυριάκου Βίδα και ταυτόχρονα το δεύτερο time-out από πλευράς Παναθηναϊκού που ζητάει ο Μιχάλης Κυρίτσης. 24 λοιπόν δευτερόλεπτα ακόμα. 37 για τον Παναθηναϊκό Ιππόντης, 40 για τον Άρη. 6 ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, 14 ομαδικά φάουλ για τον Άρη. 2 τρίποντα μέχρι στιγμής, ένα από πλευράς Παναθηναϊκού και ένα από πλευράς Άρη. Για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Βίδας που το πέτυχε, για τον Άρη ο Γιαννάκης. Και έτοιμη για να ξεκινήσει το παιχνίδι, καθώς το time out που ζήτησε ο Μιχάλης Κυρίτσης έχει τελειώσει. Ρωμανίδης, Γιαννάκης. Και πάλι Ρωμανίδης που αλλάζει την μπάλα με τον Γιαννάκη. Ασφαλώς οι παίκτες του Άρη θα εξαντλήσουν τον χρόνο. Στα τελευταία 4 με 5 δευτερόλεπτα θα κάνουν την επίθεση. Θέλουμε 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης θα κάνει αυτό στην επίθεση από ό,τι φαίνεται. Rebound από τον Παπαπέτρου Ιωάννου. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έχει γίνει 38-40. Δεν έχει μπει κανένα καλάθι μετά το τζάμπολ. Έχει μπει πριν το τζάμπολ. Πώς έγινε αυτό? Πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, χρεώθηκε με τεχνική ποινή ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ενώ αυτή τη στιγμή το σκορ γίνεται 40-40. Πριν λοιπόν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, χρεώθηκε από τον κύριο Μάνο με τεχνική ο Γιάννης Ιωαννίδης. Μπήκε η μία από τις δύο βολές. Έτσι το σκορ έγινε 38-40. Στη συνέχεια έγινε το τζάμπολ, έβαλε το καλάθι ο Παναθηναϊκός και ξεκινάμε από το 40-40 και η μπάλα να βρίσκεται τώρα στον Άρη. Σταμάτης, Γιαννάκης. Γκάλης. Γιαννάκης προσπάθεια για τρίποντο, το δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη στο σημερινό αγώνα. Ιωάννου. Ανδρίτσος. Στεργάκος κινήθηκε πολύ ωραία μέσα στη ρακέτα. Μειώνει σε 42-43, ενώ κόβει τώρα ο Ανδρίτσος. Δίνει στο Στεργάκο και από εκεί στο Στραπολίδα που έχει ξεκινήσει αυτός αντί του Βίδα που ξεκίνησε στο πρώτο ημίχρονο, όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και ο Παπαπέτρου αντί του Φράγκης Κάτου. Αντίθετα η πεντάδα του Άρη είναι αυτή που ξεκίνησε τον αγώνα. Γιαννάκης. Γκάλης. Γκάλης που στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πετύχει 15 πόντους. Με αυτό το καλάθι έχουν γίνει 17 πόντοι για τον Νίκο Γκάλη που βλέπετε, που είδατε μάλλον στους δέκτες σας. 42-45 μπροστά ο Άρης, δηλαδή 19 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του δεύτερου ημιχρόνου, με το καλάθι αυτό του Σκροπολίθα. 44-45 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Γιαννάκης. Φιλίππου. Σταμάτης. Ρωμανίδης. Πατάει την baseline, λέει ο κύριος Σημεωνίδης.
Έτσι η μπάλα θα πάει πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Σκροπολίθας, Ιωάννου. Για τον Παναθηναϊκό πρώτο σκορ μέχρι στιγμής είναι ο Ντέβιτ Σεργάκος που έχει σημειώσει 16 πόντους. Ανδρίτσος Σκροπολίθας. Rebound από τον Ρωμανίδη που κερδίζει και το φάουλ, το επιθετικό βέβαια από τον Σκροπολίθα. Η μπάλα θα παιχθεί πλάγια για τον Άρη. Ήταν το πρώτο φάουλ που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Σταμάτης Φιλίππου. 44-49 το σκορ λέει ο ηλεκτρονικός πίνακας και πράγματι το κατεβάζει 44-47 το σκορ. Γι' αυτό το λόγο για το λάθος του ηλεκτρικού πίνακα ήταν οι διαμαρτυρίες που ακούγατε στους δέκτες σας. Ανδρίτσος Ιωάννου. Παπαπέτρου γίνεται η προσποίηση, κόβεται από τον Γιαννάκη και πάλι Παπαπέτρου, ταυτόχρονα ακούγεται το χρονόμετρο, 30 δευτερόλεπτα πέρασαν χωρίς ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να φτάσει προς το καλάθι. Έτσι το 44-47 υπέρ του Άρη παραμένει και κάλλης τώρα που έχει μπροστά του το Σκροπολίθα. Γιαννάκης, Σταμάτης, Φιλιππού, Ρωμανίδης. Το πολύ ωραίο φόλο που δεν μπορεί μόλις να βάλει την μπάλα στο καλάθι του Σταμάτη. Ιωάννου. Κόβει την μπάλα σε πλάγια ο Γκαλής. Σκροπολίθας, Ανδρίτσος, μπροστά του ο Σταμάτης. Σεργάκος σηκώνει την μπάλα βέβαια ψηλά. Είναι βήματα. Γιαννάκης, νέο τρίποντο, 50-44. Θεώρησαν ότι η διαιτέ ότι πήρε την μπάλα, χτύπησε την μπάλα στο έδαφος, σηκώθηκε ψηλά και έτσι σφύριξαν βήματα στον Ντέβιτ Σεργάκο. Από το Φιλίππου για τον Γκάλη, πολύ ωραία η παλιά του. Δεν μπορεί να βάλει το καλάθι ο Γκάλης, κερδίζει όμως το εσκεμμένο φάουλ από το Σκροπολίθα. Σε επανάληψη η πολύ ωραία παλιά του Φιλίππου προς τον Γκάλη. Κοιτάξτε, ο Σκροπολίθας πάει να κόψει τον Γκάλη. Του κάνει το φάουλ, εσκεμμένο φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο σούτ ο παίκτης του Άρη. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 15 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. 44 πόντους για τον Παναθηναϊκό, 50 πόντους για τον Άρη. Έχουμε μέχρι στιγμής δύο ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό, κανένα ομαδικό φάουλ για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ οι παίκτες του Άρη να δέχονται τις οδηγίες από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Και εδώ είναι ο Μιχάλης Κυρίτσης. Έχει τελειώσει τις οδηγίες του. Το time out το έχει ζητήσει ο Ιωαννίδης, γι' αυτό θα εξαντληθεί ο χρόνος και επομένως τώρα είμαστε έτοιμοι για να ξαναρχίσει το παιχνίδι με τον Νίκο Γκάλη να έχει δικαίωμα για δύο βολές. ...44-51... ...44-52 και από τον Πέτρου στον Ιωάννου. Σκροπολίθας, Ιωάννου, Σκροπολίθας, Ανδρίτσος κατά από την πίεση του Σταμάτη, rebound από τον Ρωμανίδη, Γιαννάκης. Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γιαννάκης. Ενώ από ό,τι βλέπω, βλέπετε και εσείς στο βάθος το Φραγκισκάτο να είναι έτοιμος να αντικαταστήσει κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού. Από το Γκάλη για το Φιλίππου δεν ήταν και τόσο ωραία η πάσα.
Από τον Ιωάννου τώρα στον Ανδρίτσο, πάντα μπροστά του ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης έχει τον Ανδρίτσο, ο Γιαννάκης τον Ιωάννου που προσπαθεί και βάζει το τρίποντο. 47-52 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Γιαννάκης τώρα. Σταμάτης. Backdoor για τον Γκάλι, ήταν πολύ άσχημο βέβαια. Ιωάννου. Προσπάθεια για τρίποντα από τον Σκροπολίθα. Επιτυχημένη προσπάθεια μετά τον Ιωάννου. Να και ο Σκροπολίθας που κάνει το 50-52. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει 2 τρίποντα. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι 50-52. Φιλίππου τώρα για τον Άρη. Πιεζόμενο στο σουτ και χρεώνεται με φάουλ ο Μέμος Ιωάννου. Το τρίτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού. Να δούμε ποιο φάουλ ήταν του Ιωάννου. Το δεύτερο φάουλ του Ιωάννου. Ξαναβλέπετε την προσπάθεια. Σηκώθηκε ο Ιωάννου να κόψει το Φιλίππου. Του κάνει το φάουλ. Έτσι έχουμε δικαίωμα για 2 σουτ στον παίκτη του Άρη. 50-53. Που παραμένει rebound από το Σαμάτι. Βάλα στο Φιλίππου που κάνει το σουτ. Rebound από το Σαργάκο. Σκροπολίθας. Νέα προσπάθεια για τρίποντο. Rebound από τον Φιλίππου. Γκάλης τώρα. Που κάνει και αυτός προσπάθεια για τρίποντο. Βρίσκει το στόχο. 50-56. Αυξάνει και πάλι τη διαφορά ο Άρης. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 13 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Προλαβαίνει ο Σκροπολίδας το σούτ από τον Ιωάννου. Πρόλαβε και πήδηξε πριν από τη γραμμή ο Σκροπολίδας. Έτσι δεν ήταν προς πίσω. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γιαννάκη. Που έχει μπροστά του τον Ιωάννου. Ρωμανίδης, Φιλίππου, Γκάλης που μπαίνει μέσα, από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να το κόψει κανένας, ούτε βέβαια ο Ανδρίτσος, να το ο Νίκος Γκάλης που κάνει το 50-58. Ιωάννου φεύγει από το Γιαννάκη, κάνει το μπάσιμο, δεν βάζει το καλάθι, ανέβαζε το καλάθι, θα μετρούσε, θα είχε δικαίωμα και για ένα σουτ. Έχουμε το φάουλ από τον Ρωμανίδη που νομίζω ναι είναι το τέταρτο φάουλ του Μιχάλη Ρωμανίδη. Έτσι λοιπόν έχουμε δικαίωμα για 2 σουτ στον Μέμο Ιωάννου. Όλα αυτά καθώς το σκορ είναι 50 για τον Παναθηναϊκό, 58 για τον Άρη, 51 υπόλοιπη τώρα για τον Παναθηναϊκό. Και 52-58 τώρα. Ταυτόχρονα έχουμε αλλαγή, θα βγει από το παιχνίδι ο Ιωάννου που έχει 3 φάουλ και θα μπει ο Βίδας. Γιαννάκης. Σταμάτης. Γκάλης. Μπροστά το Σκροπολίθας. Ριμπάουν από τον Ανδρίτσο. Βίδας τώρα. Ανδρίτσος. Και 54-58. Νάτος Ολιβέρης Ανδρίτσος. Γιαννάκης. Γιαννάκης δεν μπορεί να πετύχει το στόχο του που ήταν εδώ το καλάθι. Γκάλης φεύγει από τον Βίδα, του κάνει φάουλ όμως. Έτσι δεν μετράει το καλάθι. Έγινε πριν την προσπάθεια για σουτ, την μπάλα θα παιχτεί πλάγια. Ενώ ο Βίδας κάνει το δεύτερο φάουλ του. Είναι 5 ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Στα 12 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Να από το τρίτο φάουλ του Βίδα. Έκτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Και πολύ γρήγορα η ομάδα του Παναθηναϊκού χρεώθηκε με φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης έχει χρεωθεί με ένα μόνο φάουλ, όλα αυτά καθώς θέλουμε 12 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Προσπάθεια για τρίποντο, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πετυχαίνει. 54-61 το σκορ.
Κροπολίθας. Βίδας. Παπαπέτρου. Δεν μετράει το καλάθι. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Γιατί πριν η μπάλα περάσει το καλάθι, κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού, ξαναβλέπουμε τη φάση. Να ο Παπαπέτρου που σηκώνεται. Κάνει το σουτ, βλέπετε η μπάλα πηδάει στο στεφάνι ταμπλό και βλέπετε έρχεται κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού, πιάνει φιλέ. Σωστή απόφαση των διαιτητών, ήταν ο Παπαπέτρου. Δεν μετράει το καλάθι. Το 54-61 παραμένει. Γκάλης. 54-63. Κάτος ο Νίκος Γκάλης, top scorer μέχρι στιγμής της συνάντησης. Σκροπολίθας. Στεργάκος αφήνει για τον Βίδα, γίνεται φάουλ και σφυρίζεται από τον Φιλίππου. Κακώς διαμαρτύρεται, έγινε το φάουλ. Ξαναβλέπουμε τη φάση, βλέπετε πως κινείται το σώμα, με το σώμα του Φιλίππου. Ενώ ο Βίδας έκανε το σουτ. Δικαίωμα λοιπόν για δύο σουτ στον Κυριακό Βίδα, έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Είναι το φάουλ εκτός προσπάθειας. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βίδα. Και ταυτόχρονα δεν μετράει το καλάθι γιατί ο Γκάλης έχει κάνει φάουλ προηγουμένως. Σε αυτή τη φάση οι διαιτητές δεν μπορούμε να δούμε αν γίνεται φάουλ γιατί μας εμποδίζει ο Γιαννάκης. Σφυρίζουν το φάουλ του Βίδα και εφόσον σφυρίζεται φάουλ δεν μετράει το καλάθι. Και ταυτόχρονα έχουμε time out των διαιτητών. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 11 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο ακόμα. Το σκορ 54-63. Μέχρι στιγμής έχουμε 6 ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 3 ομαδικά φάουλ για τον Άρη. Ενώ στις οθόνες σας οι παίκτες του Παναθηναϊκού άκουν τις οδηγίες του Μιχάλη Κυρίτση. Και τώρα στους δέκτες σας, είδατε μάλλον στους δέκτες σας, ο πυρήνας των φανατικών οπαδών του Παναθηναϊκού. Έτοιμοι για τη συνέχεια του παιχνιδιού, βλέπω τον κύριο Μάνο ακόμα στη γραμματεία. Δεν έχει τελειώσει το πρόβλημα και δεν ξέρω βέβαια τι πρόβλημα υπάρχει. Βλέπετε δεξιά τον κύριο Μάνο, αριστερά τον κύριο Σημεωνίδη, είναι ο Μιχάλης Κυρίτσης εκεί. Και ο πάγκος του Άρη με τον Τζιτάκι, τον Κοκολάκι, τον Λυπηρίδη, τον Μαντόπουλο, τον Χάρη, τον Παπαγεωργίου και τον Δοξάκη. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Ιωάννου, τον Βίδα. Ιωάννου χάνει την μπάλα από τον Γκάλη που κάνει το 54-65, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει μέχρι τώρα ο Άρης στο σημερινό του παιχνίδι. Όλα αυτά καθώς θέλουμε 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Ανδρίτσος, Βίδας και πάλι Ανδρίτσος. Παπαπέτρου κόβεται από τον Φιλίππο, προσπαθεί ο Γιαννάκης αλλά βγάζει την μπάλα, λέει ο κύριος Σημεωνίδης. Ανδρίτσος, Βίδας. Στεργάκος. Πολύ έξυπνη παλιά. Αλλά χάνει ένα σίγουρο καλάθι Ιωάννου, κερδίζοντας ταυτόχρονα φάουλα από τον Φιλίππο που απορεί για την απόφαση του των διαιτητών. Να ξαναδούμε τη φάση. Από το Στεργάκο κοιτάξτε την ασίστ για τον Ιωάννου που χάνει ένα σίγουρο καλάθι, αλλά βλέπουμε τον Φιλίππου να διώχνει την μπάλα εκτός αν ακούμπησε σώμα που δεν νομίζω, φαίνεται καθαρά τουλάχιστον ότι ακουμπάει μπάλα. Έτσι το 55-65 έχει γίνει τώρα το σκορ και 56-65 τώρα.
Γιαννάκης. Σταμάτης Φιλίππου. Ρωμανίδης. Rebound από τον Μίδα. Μπροστά το Γιαννάκης, κάνει το σουτ, προσπάθεια για τρίποντο, κερδίζει το rebound και κάνει το 58-65 ο Κυριάκος Βίδας, νάτος το νούμερο 8 του Παναθηναϊκού. Γιαννάκης. Σταμάτης. Γκάλης. Rebound από τον Πέτρου που χάνει την μπάλα, έτσι βάλανε και τον Άρη. Έχει γίνει 62-70 και από το Βίδα στον Ιωάννου. Προσπάθεια για τρίποντο του Ιωάννου, rebound και πάλι από τον παίκτη του Παναθηναϊκού που δεν μπορεί να βάλει το καλάθι. Σταμάτης Γκάλης. Είναι προσπάθεια για τρίποντο, δεν μπορεί, rebound και πάλι από τον ίδιο. Παίρνει την baseline, δίνει στο Ρωμανίδη, κόβεται με φάουλ ο κύριος Ρωμανίδης από τον Ανδρίτσο. Κάτι που προξενεί. Να ξαναδούμε τη φάση. Νάτος ο Ρωμανίδης. Δεν νομίζω, δεν είναι φάουλ. Είναι καθαρό κόψιμο του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ήταν καθαρό κόψιμο του παίκτη του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μετράει είναι η γνώμη των διαιτητών. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, τη δεχόμαστε. Όλα αυτά καθώς θέλουμε, 7 λεπτά, ξαναβλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε το Ρωμανίδη και πώς κόβει την μπάλα ο Άνδριτσος. Είναι πολύ ωραίο κόψιμο, δεν έχει γίνει φάουλ. Σφυρίχθηκε φάουλ όμως από τον κύριο Σιμεωνίδη. Και ασφαλώς θα είναι δικαίωμα για δύο σουτ στον παίκτη του Άρη. Λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το σκορ είναι 62-70. Ενώ ο Μιχάλης Ρωμανίδης βάζει την πρώτη βολή, έχει δικαίωμα για ακόμα μία. 62-71. Που παραμένει. Βίδας. Ιωάννου. Βίδας. Πολύ ωραία η προσπάθεια, κόβεται όμως από τον Ρωμανίδη και Γιαννάκης τώρα. Που κάνει παλιά για τον Φιλίππου. Επεμβαίνει ο Ρωμανίδης, κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα. Γκάλης. Αφήνει για τον Γιαννάκη. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 7 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει ο αγώνας. Ρωμανίδης. Από το σταμάτη το 62-73 και πάλι διαφορά στους 11 πόντους. Στεργάκος. Βίδας. Ιωάννου. 62-64-73 και Γκάλης. Γιαννάκης. Control basket από πλευράς Άρη. Από τον Ρωμανίδη στο Φιλίππου. Rebound από τον Σεργάκο, το Γιαννάκη. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Βίδας, Σεργάκος. Η προσποίηση δίνει στον Παπαπέτρου. Rebound εύκολο από τον Γιαννάκη. Η μπάλα στον Γκάλη. Αντεπίθεση για τον Άρη με τον Γκάλη. Να στοχεί, να παίρνει το rebound του Παπαπέτρου. Κατεβάζει την μπάλα στα playmaker. Δίνει στον Ανδρίτσο. Κάνει το σουτ. 66-73 το σκορ. 5 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης και Ρωμανίδης. Γιαννάκης κατεβάζει μόνο στην μπάλα. Και βλέπετε το σουτ του Γιαννάκη να παίρνει το rebound το Στεργάκος. Βίδας. Ανδρίτσος. Rebound. Πολύ ωραίο από τον Γιαννάκη.
Αστεργάκος σαν τερματοφύλακας και χρεώνεται με φάουλο Γιαννάκης. Σαν τερματοφύλακας ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπετε το Στεργάκο να αγκαλιάζει και από πίσω του να πέφτει ο Γιαννάκης να του κάνει το φάουλ. Τον πρόλαβε στον μπλοζόν, θα μπορούμε να πούμε, ο Στεργάκος. Ποιος είπε ότι οι παίκτες του μπάσκετ δεν έχουν και προσόντα τερματοφύλακα, αλτικά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Βίδα. Στεργάκος. Rebound, προσπαθεί και παίρνει ο Παπαπέτρου, κάνει όμως το σουτ από δύσκολη θέση, δεν μπορεί να βάλει το καλάθι, από το σταμάτησε το Γιαννάκη και τώρα για τον Γκάλι που κάνει το λάθος, η πάσα ήταν λάθος. Παπαπέτρου 68-73. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τη διαφορά σε 5 πόντους από τον Αργύρη Παπαπέτρου που βλέπετε στους δέκτες σας. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 4 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης, Σταμάτης, Γκάλης, Σταμάτης, 68-75. Να το στο Σταμάτης και η μπάλα στο Βίδα. Ιωάννου. Αυτή τη στιγμή με το καλάθι του Παπαπέτρου το σκορ γίνεται 70-77. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης. Στο διάστημα που παρακολουθούσατε τη φάση από το Ολυμπιακό στάδιο έχει χρεωθεί με τέταρτο φάουλ ο Βίδας. Από τον Γκάλι στο Γιαννάκη και από εκεί στο Σταμάτη. Rebound από τον Στεργάκο, Βίδας. Ιωάννου. Στεργάκος. Παπαπέτρου κινείται στη ρακέτα. Κάνει το 72-77. 5 πόντοι και πάλι της διαφοράς. Γιαννάκης. Ανεβαίνει πάνω στα μάτια του, δίνει την μπάλα. Γκάλης τώρα, το μαρκάρει ο Βίδας. Δύσκολο σουτ, ένα πολύ ωραίο καλάθι. Δύσκολο και ωραίο καλάθι από τον Νίκο Γκάλη. 72-79. Βίδας. Προσπαθεί για τρίποντο. Και το επιτυχάνει. 75-79, νάτος ο Κυριάκος Βίδας. Η διαφορά έχει μειωθεί στους 4 πόντους. 1 λεπτό και 57 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνίδιου. Γκάλης. Τον μαρκάρει ο Βίδας. Πάντα Γκάλης που δίνει σωστά μάτια. Από εκεί στο Γιαννάκη που προσπαθεί για τρίποντο. Πολύ ωραίο το follow από το Ρωμανίδη. Το rebound από τον Πέτρου και η μπάλα στο Βίδα. Ιωάννου προσπαθεί για τρίποντο. Δεν το επιτυχάνει και πάλι Ιωάννου το rebound που παίρνει την baseline. Κάνει και το shoot, δύσκολο shoot. Η μπάλα πάει στον Γκάλι μετά την προσπάθεια του Βίδα. 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα ακόμα. 75-79 το σκορ και Γκάλις τώρα με την μπάλα. Γιαννάκης. Και φυσικά ο Άρης έχει λόγο να εξαντλήσει τα 30 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό βλέπετε τους παίκτες του να παίζουν control basket. Γκάλης πάντα. Φεύγει από το Βίδα, κάνει και το shoot. Rebound από τον Παπαπέτρου, 51 δευτερόλεπτα ακόμα. Ιωάννου. Δίνει στον Παπαπέτρου από μακριά το shoot. Δεν μπορεί, Στεργάκος παίρνει το rebound. 41 δευτερόλεπτα ακόμα, 75-79 το σκορ. Και Βίδας που φεύγει από το Γιαννάκη, η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Γιατί ο Βίδας έχει κάνει την τρίπλα, έχει βγει η μπάλα έξω από τη γραμμή. Όλα αυτά καθώς θέλουμε ακόμα 38 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι, ενώ βλέπετε κάποια κροτίδα. Έχουμε κροτίδες και σε κλειστόφαινα. Εν πάση περιπτώσει, 75-79 το σκορ, 38 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Και περιμένουμε πότε θα τελειώσει το time out που έχει ζητήσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Εδώ είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Οι παίκτες του κοιτάζουν το χρονόμετρο.
Και εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού να ακούνε τον Μιχάλη Κυρίτση στις τελευταίες οδηγίες ασφαλώς που δίνει, αφού θέλουμε ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Να ο Ιωαννίδης, ο Χάρης από Παγιοργίου που είναι στον πάγκο και έτοιμη να αρχίσει ξανά το παιχνίδι με τον Γιαννάκη. Σε pressing και οι παίκτες του Παναθηναϊκού και Γιαννάκης που έχει μπροστά του τον Σκροπολί Θανάτος. Γιαννάκης πάντα, 22 δευτερόλεπτα ακόμα και θα κρατήσει την μπάλα για να δώσει στο Δοξάκη που έχει μπει στον αγώνα. Και πάλι Γιαννάκης. Γιαννάκης κάνει την επίθεση, γυρνάει και πάλι πίσω, κάνει τον πάσιμο, εντυπωσιακή προσπάθεια, άσχετα έβαλε το καλάθι. Βίδας του κάνει φάουλ ο Δοξάκης, φυρίζεται. Η μπάλα θα παιχθεί πλάγια, γιατί ο Άρης έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ, ενώ αυτή τη στιγμή είδατε το φάουλ που έγινε πριν ο παίκτης του Παναθηναϊκού κάνει το σουτ. Και έτσι έχουμε ένα νάτο και το ηλεκτρονικό χρονόμετρο, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 75-79 το σκορ, 8 ομαδικά φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 6 ομαδικά φάουλ για τον Άρη. Και εδώ οι παίκτες του Άρη και ο προπονητής τους ο Γιάννης Ιωαννίδης. Και εδώ ο Μιχάλης Κυρίτσης, τελευταίες οδηγίες. Κοντράστ συναισθημάτων, κοντράστ εντολών από τους δύο προπονητές. Ιωάννου Βίδας, Ανδρίτσος, Κροπολίθας. Και έτοιμη για να ξαναρχίσει το παιχνίδι από πλευρά Σάρι βέβαια, γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Και από το Βίδα στον Σκροπολίθα που θα κάνει προσπάθεια για τρίποντο, επιτυχημένη. Τελειώνει όμως το παιχνίδι, τελειώνει το παιχνίδι, το σκορ 78-79. Ο Άρης κατορθώνει έστω και με ένα πόντο να ξεπεράσει και το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, να διατηρηθεί αίτητος στο βαθμολογικό πίνακα πρώτος. Να επαναλάβουμε το σκορ, ο Άρης κερδίζει τον Παναθηναϊκό με 79-78. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τελειώνει η μετάδοσή μας από το κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου. Από εμάς καλό σας βράδυ, το μικρόφωνο στο Φίλιππο Συρίβο.